και το Δουβλίνο 3 έχουν μετατρέψει τις χώρες της, του Ευρωπαϊκού Νότου, τις μεσογειακές χώρες και κυρίως την Ελλάδα και την Κύπρο, σε αυτό που ονομάζουν οι Αγγλοσάξονες buffer zones, δηλαδή χώρες που δέχονται τα πρώτα κύματα. Κόστα μου το φράχτη, θα το κρεμίσω το μισό λεπτό. Εγώ δεν σε διάκοψα. Για αυτό τώρα θέλω να πω επί τη ουσία. Θα σου απαντήσω επί τη ουσία. Και θα φομπλήσω την αστυνομία. Επομένως, είναι λάθος, για να μην πω ανιστόρητο λάθος, να συγκρίνει κανείς το τι συνέβη στη Γαλλία με την κατάσταση στην Ελλάδα. Πρώτα και κύριε, γιατί εμείς δεν έχουμε μετανάστες από αραβικές χώρες. Και δεν υπήρξαμε ποτέ απεικιοκρατική δύναμη όπως η Γαλλία. Άκου, τα έχεις, ξέρεις την ιστορία, την έχεις διαβάσει με το δικό σου τρόπο. Άκου τώρα. Εκεί έχουμε 5 εκατομμύρια μουσουλμάνους, κυρίως αραβικής και αλγερινής καταγωγής. Η Γαλλία, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη και η Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια έχει ασπαστεί ένα άγριο νεοφιλελεύθερο μοντέλο, το οποίο έχει περιθωριοποιήσει μεγάλες μάζες Αράβων, αραβικής καταγωγής, Γάλλοι πολίτες δεύτερης και τρίτης γενιάς. Και το ερώτημα είναι, γιατί αυτά τα παιδιά στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία κυρίως, στρατολογούνται τόσο εύκολα από το ISIS, από το Ισλαμικό κράτος, με σύγχρονες πλευρές και τεχνικές? Όχι, εμείς έχουμε λόγους. Όχι για οικονομικούς. Για κοινωνική περιθωριοποίηση, για πολιτισμικούς λόγους, για ρατσισμό και ξενοφοβία. Μιλάμε για τη Γαλλία της κυρίας Λεπέν, η οποία είναι ηγεμονική δύναμη και δυστυχώς αποτελεί, αν θέλετε, το λείπασμα, ώστε πάρα πολλοί πληθυσμοί στη Γαλλία που έχουν αυτή την καταγωγή να είναι περιθωριοποιημένοι. Και το λέω αυτό, γιατί εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοια πραγματικότητα. Δεν έχουμε τέτοια πραγματικότητα. Για να μπορεί ο κύριος Σαμαράς να μας βάζει τη λογική ότι η Ελλάδα με το ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει γέφυρα πέρασμα των τζιχαντιστών από τη Μέση Ανατολή στην Γαλλία, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Εγώ δεν το έχω ακούσει. Σκοπεύετε να γκρεμίσετε το φράχτη? Εμείς από την πλευρά μας έχουμε πει το εξής. Πριν ασχοληθούμε με φράχτες και για το τι γίνεται στο Αιγαίο, γιατί μετά το φράχτη. Θα απαντήσω στην ουσία. Δουβλίνο 2 και Δουβλίνο 3, τι θα μέχρι κάνουμε? Να αλλάξει το Δουβλίνο 2, θα υπάρχει. Και έχουμε σύμμαχες χώρες και δυνάμεις. Όπως η Ιταλία. Εμείς αυτό το φράχτη που έχει χτιστεί, που έχει πραγματικά σταματήσει κατά 90% την εισρωή. Έχει αυξήσει στο Αιγαίο κατά 500%. Όχι, να το πεις και αυτό. Ήταν αποτελεσμα. Τι δεν περνάνε εύκολα? Τι δεν περνάνε εύκολα? Στα νησιά, στη Ρόδο, στη Σάμο, στη Μυτιλίνη. Είναι άχρηστος και θα γκρεμιστεί? Αυτός ο φράχτης δεν αποτελεί επί της ουσίας σημείο που δίνει λύση για το ζήτημα το μεταναστευτικό. Έχει σημασία κανείς να δει ότι αυτά τα θέματα πρέπει να τα αντιμετωπίσει συνολικά. Εάν εμείς, σαν κυβέρνηση. Δεν το λέει γιατί φοβάται ότι απλά δεν το κρεμίσουν. Όχι, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι εμείς αντιμετωπίζουμε συνολικά το θέμα. Πριν ασχοληθούμε αν θα διατηρήσουμε ή θα τον κρεμίσουμε, πρέπει συνολικά να δούμε το πακέτο. Θα το δούμε αποσπασματικά. Θα το έχετε δει. Εμείς, όχι, έχει σημασία πώς θα το δούμε με τους Ευρωπαίους εταίρους. Αλλά αφήστε τις εικόνες. Εγώ δεν θέλω να γυρίσω στην οικονομαχία. Αν είναι δυνατόν τώρα. Να γυρίσουμε στο 682 ότι μετά Χριστού με το σχίσμα τότε κτλ. Δηλαδή δεν είναι πράγματα αυτά να τα συζητάμε. Τώρα η ατζέντα είναι οι 300.000 που δεν έχουν ρεύμα. Είναι παροχή, είναι δικαίωμα. Τα 4,5 εκατομμύρια Έλληνες που είναι στο όριο της φτώχειας ή κάτω από το όριο της φτώχειας, είναι θέμα να αντιμετωπιστεί ως λογική παροχολογίας, με τι σχεδιασμό και με τι οδικό χάρτη θα βγάλει στην κοινωνία από την κρίση, ή είναι θέμα παροχολογίας? Το πρόβλημα, Κώστα, οι νέοι που έχουμε μεταναστεύσει. Το πρόβλημα, Κώστα μου, είναι αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να λες δεν είναι παροχή ή είναι δικαίωμα, αλλά επειδή του το έχει υποσχεθεί, μέχρι να το εφαρμόσει, να μην το εφαρμόσει, δηλαδή τι θα γίνει, δεν πάει να πληρώσει φόρο, δεν πάει να πληρώσει ρεύμα, δεν πάει να πληρώσει. Έχει σημασία το πρώτο βήμα που είδες θα κάνει. Είδε τα έσοδα που έχουν πάει. Το πρώτο βήμα που θα κάνει να έχει και στόχο. Εάν εμείς δεν ανοίξουμε το ριάκι για να δούμε την ανάπτυξη, λένε δεν θέλετε τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλετε τις δόσεις. Η κυρία Βαλαβάνη που είπε χθες ότι θα πάρετε απαντήσω. Το 7,5 δις. Ισχύει αυτό? Ακούστε, είναι θέση σας. Έχει σημασία, έχει σημασία και αυτό που είπε η κυρία Βαλαβάνη. Τι είπε? Είπε ότι είναι δυνατόν να συνεχίζουμε να παίρνουμε δόσεις οι οποίες θα αποπληρώνουν τα παλιά χρέη, ή θα είναι ένα χρήμα και σε ένα συμβολικό σχεδιασμό το οποίο θα επιβάλλει την ανάπτυξη? Γιατί κύριε Ήσυχη είναι λάθος, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα σας απαντήσω. Γιατί είναι λάθος να πάρεις δάνειο για να παίρνεις? Διότι πρέπει να ξέρεις γιατί το παίρνεις. Το παίρνεις για να αναπτύξεις την οικονομία
ή για να μπαίνουν τα λεφτά στις τράπεζες και οι τράπεζες να μην τις έχει κανένας. Επειδή έγινε συζήτηση για αυτό, τι θα κάνουμε, θα την πάρουμε τη δόση ή όχι? Μόνο υπό τις προϋποθέσεις ότι θα έχουμε συγκεκριμένο μορατόριο για 5 χρόνια τοκοχρεωλήσια και χρέη τα οποία για 5 χρόνια πρέπει να παγώσουν και να μπούμε σε αναπτυξιακή τροχιά. Οποιοσδήποτε δανεισμός. Οποιοσδήποτε δανεισμός. Μισό λεπτό να καταλάβουμε γιατί θα συζητηθεί αυτό. Θα σου απαντήσω, Γιώργο. Κώστα, σε παρακαλώ, γιατί θα συζητηθεί και θέλουμε να είναι ξεκάθαρο. Θα πείτε, θα τεθεί το θέμα, παίρνουμε τη δόση 7,5 δις. Και θα πείτε εσείς την παίρνουμε, αλλά ταυτόχρονα πότε, πρέπει να κάνουμε μορατόριο. Πότε πρέπει να την πάρουμε τη δόση? Τώρα, όπου να πότε, έτσι όταν τελειώσει η αξιολόγηση. Λοιπόν, επομένως η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή και ουσιαστική. Όταν πάμε για διαπραγμάτευση, και θα πάμε για διαπραγμάτευση με τους δανειστές, με τους δανειστές και όχι με τον μηχανισμό. Πρέπει να ζητήσετε παράταση για να πάτε σε διακόψω. Εγώ δεν θα σας διακόψω. Λοιπόν, η ερώτηση είναι και η απάντηση είναι πολύ απλή. Ότι εμείς μπαίνουμε σε μια διαδικασία συνέχισης του δανεισμού μόνο και εφόσον είναι σε ένα συνολικό πακέτο που προβλέπει τη μεγαλύτερη διαγραφή του χρέους. Θα σου και αυτός ο δανεισμός να πηγαίνει στην ανάπτυξη. Εγώ κλείνω. Δεν είναι. Εντάξει, έλα. Αλλά θέλω να είμαι καθαρός ότι οι απαντήσεις μας και οι στοχεύσεις μας δεν είναι αποσπασματικές. Ναι. Αντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο. Θέλω να περιγράφεις δραχμή. Αυτό περιγράφεις. Εγώ είπα τη λέξη δραχμή. Είπατε Γκρέξη. Στη χώρα που γεννήθηκε η μυθολογία. Αφήστε τη μυθολογία. Γιατί τον Brexit ακόμα το συνεχίζετε. Ακόμα συνεχίζετε. Τώρα που είναι υποψήφιος βουλευτής, ανακαλύψατε πάλι την υποψήφιση. Κάτσε να μιλήσει και ο πιστής. Εμείς λέμε ότι το Brexit έχει τελειώσει ως μυθολογία την οποία αναπτύξατε μία εβδομάδα και μάλιστα κατέρευσε χθες μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έδωσε εξάμηνη παράταση για την ελληνική ρευστότητα. Σε αυτό τι έχετε να μας πείτε? Θα έχετε απαντήσει και σε αυτά που λέω και ο Σύσκος. Έλα, Νίκο. Παρακαλώ.